δεν έχει διαπιστωθεί αν όντως ήταν δηλητηριώδης. Είναι γεγονός ότι βρέθηκε μέσα στο χώρο αναμονής των πρώτων βοηθειών. Εκεί είναι πλησίω μία πόρτα, εκεί μία είσοδος, δεύτερη είσοδος των πρώτων βοηθειών. Φαίνεται κάποιον αυτοκίνητον, κάποιος από τους προσερχόμενους στις πρώτες βοήθειες. Πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς πάνω στα αυτοκίνητα και μέσα στους τροχούς των αυτοκίνητων έχουμε δει περιστατικά, όχι εδώ, όταν ήμουν στις Πλάτρες εγώ, δύο μάλιστα έχει θνές μέσα στο ρίψη των αυτοκίνητων. Διέτρεξαν κι άλλοι ασθενείς κίνδυνο? Όχι. Είχε γίνει, δεν ήταν στο νοσοκομείο, αλλά πήγε στην σταθμό βενζίνης όταν έγινε αυτό το περιστατικό παλαιότερα. Για όμως το περιστατικό στις πρώτες βοήθειες, κύριε Ανδρονίκου. Στις πρώτες βοήθειες, ναι, κάποιος ασθενής έτρεξε να την πατήσει στο κεφάλι και μετά προσπάθησε να την πάρει στο χέρι, να την πιάσει, και φαίνεται ότι το... Ωστόσο, ο ασθενής, αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, ζήτησε να φύγει από το τμήμα. Ναι, μετά τα όσα είδε να γίνονται εκεί. Ναι, ενώ το νοσοκομείο ήθελε να τον κρατήσει τουλάχιστον έναν 24ωρο για να τον παρακολουθήσει, ο ίδιος αφού έτυχε τον πρώτο βοηθειό, ήθελε να φύγει. Όπου και έφυγε, δεν είχε συμβεί οτιδήποτε άλλο, άρα δεν ήταν ούτε δηλητηριώδης. Όμως το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε στις πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.